Τα ελληνικά F-35 δεν είναι πια ένα όνειρο, αλλά μια απτή πραγματικότητα που ξεκινάει από τώρα. Άρα καλή αρχή στα ελληνικά F-35, γιατί όπως μαθαίνουμε, θα σταλεί στην Ελλάδα το Letter of Agreement, δηλαδή η επιστολή για τη συμφωνία, μετά από το αίτημα που έκανε η Ελλάδα για τα F-35, και μπορούμε να προχωρήσουμε γοργά και αποτελεσματικά για την απόκτηση αυτών των F-35. Υπενθυμίζω ότι θα είναι πάνω από 20. Κανονικά η παραλαβή θα γίνει το 2028. Αλλά στο ενδιάμεσο θα έχουμε τους δικούς μας πιλότους που ήδη θα κάνουν προπόνηση και θα εξασκηθούν με τα F-35, έτσι ώστε μόλις έρθει η παραλαβή να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πρώτον το timing είναι καλό, γιατί είναι πριν τον ερχομό του γείτονα στην περιοχή. Επίσης δείχνει ότι οι Αμερικανοί έχουν όντως επιλέξει την Ελλάδα σαν μια πιο σταθερή περιοχή για όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και για τα Βαλκάνια. Βέβαια ένας μεγάλος σύμμαχος για το ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα από τη δικιά μας την πλευρά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχει ενδιαφέρον που έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και από την πλευρά της Αμερικής, γιατί κανονικά θα έπρεπε να περιμένουμε την άρση του βέτο της Τουρκίας με τη Σουηδία για να εξελιχθεί το όλο θέμα. Στην πραγματικότητα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι πρώτον οι Αμερικανοί πάγωσαν εντελώς το πρόγραμμα με την Τουρκία, αντιθέτως ξεκινάνε τις διαπραγματεύσεις σε μερικούς μήνες με την Ελλάδα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τα F-35, και άμα το καταλάβουμε αυτό, ενώ σε συνδυασμό με τα Ραφάλ και τα καινούργια Ραφάλ που θα έρθουν, η υπεροχή μας είναι ξεκάθαρη σε όλο το πλαίσιο. Κατά συνέπεια και η Τουρκία μπορεί να καταλάβει τι κάνουμε ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια καλή απόδειξη για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή, αντί να ασχολείται συνεχώς με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και να ποντάρει στις αλλαγές τουλάχιστον της θέλησης της Τουρκίας ή οτιδήποτε σκεφτεί κάποιος από την πλευρά της Τουρκίας, καλύτερο είναι να κοιτάζει τους συμμάχους, να τους βλέπει με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό και πιο ανθεκτικό, γιατί τελικά είναι από αυτούς που παίρνουμε αεροσκάφη, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Γαλλία, παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα έχει ενισχυθεί το όλο πλαίσιο, γιατί όλα αυτά είναι αεροσκάφη τα οποία είναι τελευταίας γενιάς, και κατά συνέπεια η διαφορά που κάνει τη διαφορά είναι κατανοητή σε όλη την περιοχή. Άμα το σκεφτούμε τώρα τι έγινε, θα καταλάβουμε ότι ζούμε ένα θαύμα και κάτι το ιστορικό. Απλώς όταν θα το αντιληφθούμε πραγματικά ως ελληνικός λαός, τότε θα καταλάβουμε τι έχουμε πετύχει πραγματικά αυτή την περίοδο.